Γεια σας, γεια σας. Άλλη μια στέγη ξεκινάει εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Θέλω να μπω κατευθείαν σε αυτό το βίντεο, να σας ευχαριστήσω για όλα τα σχόλια που κάνετε και σήμερα σας έχω μια συνταγή πραγματικά πάρα πολύ εύκολη και πολύ γρήγορη. Θα έλεγα ότι είναι comfort food, κοτόπουλο με φακές στον φούρνο. Θα δείτε ότι είναι μια στέγη που μπορείτε να τη φτιάχνετε όλες τις εποχές του χρόνου. Εύκολη, νόστιμη, γρήγορη. Πάμε να δούμε πώς γίνεται. Λοιπόν, σε αυτή τη συνταγή όλα ξεκινάνε με τα λαχανικά. Έχω, όπως θα δείτε εδώ, κρεμμύδι, καρότο, πράσο και πιπεριά. Αυτά θέλουμε να τα ψιλοκόψουμε γιατί θα τα σοτάρουμε λίγο σε μια σοτέζα που έχω εδώ. Θα ξεκινήσω με την πιπεριά μου. Θα τη φιλετάρω. Σας έχω δείξει τον τρόπο έτσι ώστε να μείνουν τα κουκούτσια μέσα. Εδώ. Πάρτε και το κάτω μέρος να μην γίνει τίποτα χαμένο και θα την ψιλοκόψουμε σε μικρά κυβάκια. Λοιπόν, το καρότο. Κόψτε το στη μέση, στα δύο και μετά σε φετούλες κατά αυτόν τον τρόπο. Έτοιμο και το καρότο. Το πράσο το ίδιο. Στα δύο, ξανά στα δύο και μικρά κομμάτια και στη συνέχεια θα ψιλοκόψουμε και το κρεμμύδι. Έτοιμο και το πράσο μας. Λοιπόν, πριν ξεκινήσετε το κρεμμύδι, σας προτείνω να ανάψετε τη φωτιά σας. Έχω μία σοτέζα, έτσι ώστε να ζεσταίνετε για να γλιτώσετε και λίγο χρόνο. Να αφήνω να ζεσταθεί καλά και θα ψιλοκόψω το κρεμμύδι. Αν θέλετε τώρα εσείς να το βάλετε μέσα σε ένα μούλτι, μπορείτε, αλλά όχι πολλή ώρα, να μην βγάλει πολλά υγρά το κρεμμύδι. Βέβαια, εγώ προτιμώ να το κόβω με το μαχαίρι. Ψιλοκομμένο. Φυσικά το κοτόπουλο με τις φακές στο φούρνο είναι μια συνταγή που μπορεί να βάλετε και άλλα λαχανικά μέσα. Δεν χρειάζεται να βάλετε αυτά που βάζω εγώ. Αν έχετε ας πούμε φινόκιο ή κολοκυθάκι ή κάτι άλλο, μπορείτε πολύ εύκολα να τα αλλάξετε και να βάλετε τα δικά σας αγαπημένα λαχανικά. Το κρεμμύδι μου είναι σχεδόν έτοιμο και πάμε να προσθέσουμε λίγο ελαιόλαδο και βούτυρο στην σοτέζα μας. Θέλω να βάλετε 2 κουταλιές. 1, 2, ήδη έχει ζεσταθεί αρκετά, θα το χαμηλώσω, λαδάκι και φυσικά βούτυρο. Θέλουμε ένα κουτάλι, για να πάρουμε εδώ. Θέλω να βάλετε μια γεμάτη κουταλιά βούτυρο Lurpak από 100% αργελαδινό γάλα. Τώρα επειδή είναι ζεστή θα το βάλω και θα ρίξω κατευθείαν μέσα στα λαχανικά μου για να μην καεί το βούτυρο. Μια κουταλιά, θα δώσει όλο το άρωμα, τη βάζουμε γρήγορα. Λιώνει και πάμε να βάλουμε τα λαχανικά μας. Τέλεια! Λοιπόν, πράσο, κρεμμύδι, καρότο και πιπεριά. Τα βάζω όλα μαζί, η φωτιά μου είναι δυνατή και με μια κουτάλα θα έρθω να ανακατέψω πάρα πολύ καλά έτσι ώστε να σιγομαγειρευτούν λίγο αυτά τα λαχανικά μου. Λοιπόν, το κρεμμύδι και το πράσο έχει αρχίσει και βγάζει τα αρώματά του, αλλά πιο πολύ το βούτυρο, το οποίο ήταν δυνατή θερμοκρασία, δεν κάηκε, αλλά έβγαλε πολύ ωραία τα αρώματα του φουντουκιού. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά, αν και στην αρχή θέλω να βάλετε λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι και αλάτι. Πιπεράκι. Εδώ έχω το αλάτι μου. 1-2 πρέζες. Το αφήνω να μαγειρευτεί και εδώ να σας πω ότι ήδη έχω βράσει τις φακές μου για να γλιτώσω χρόνο. Έχουμε φακές σαγκρίνο, οι οποίες είναι ψηλές, είναι φακές φαρσάλων. Πάνω σε κάθε συσκευασία μπορείτε να δείτε τον παραγωγό. Εδώ είναι ο Θέμης Κυρίτσης από τα Αμπελιά Φαρσάλων. Έλληνες παραγωγή, πολύ καλά προϊόντα και φυσικά τις φακές μου τις έχω βράσει και θα έρθουν να μαγειρευτούν πολύ ωραία μαζί με όλα τα λαχανικά και το κοτόπουλο στο φούρνο. Γι' αυτό μην τις παραβράσετε, να είναι λίγο al dente. Πάμε να τις βάλουμε και αυτές όπως είναι μέσα στη σοτέζα. Θα τις αδειάσετε τις φακές. Τέλεια. Θέλω να ανακατέψετε πολύ καλά, να πάνε παντού τα λαχανικά με τις φακές. Και όπως είναι έτσι ζεστή σοτέζα, θέλω να βάλετε μέσα το αλεύρι, γιατί θα βοηθήσει στο να κάνει μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα στο τέλος μαζί με το ζωμό που θα προσθέσουμε. Πασπαλίστε το παντού
και ανακατέψτε καλά μέχρι να εξαφανιστεί. Το αλεύρι μου έχει εξαφανιστεί, ήρθε η ώρα λοιπόν να σβήσουμε με το λευκό μας κρασί. Το αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί και στη συνέχεια θα προσθέσουμε το ζωμό μας. Τον έχω εγώ εδώ έτοιμο. Ζωμό κοτόπουλου, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ζωμό λαχανικών. Ανακατέψτε καλά να πάει παντού. Και θέλω να πάρετε ένα ταψί το οποίο θα μπει στο φούρνο και όπως είναι όλο το περιεχόμενο που είναι μέσα στο τέζα μου θα το αδειάσουμε μέσα στο ταψί. Απλώστε το καλά εδώ στο ταψί. Λοιπόν, αφήστε τη σοτέζα να ζεσταθεί καλά, θα βάλουμε λίγο λάδι και λίγο βούτυρο και θέλω να πάρετε 2 στήθη κοτόπουλου τα οποία θα ζητήσει τον κρυοπόλη σας να σας αφήσει πάνω και το δέρμα του γιατί θα γίνει πολύ ωραίο τραγανό και θα το βάλουμε στο φούρνο. Αφήνω λίγο να ζεσταθεί η σοτέζα και πάμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, ξανά λίγο λάδι, 1-2 κουταλιές, βούτυρο λούρπακ από 100% αγελαδινό γάλα. Εδώ θα βάλω, μην σας πω, και 2 κουταλιές, να είναι μπόλικο, να πάρει νοστιμιά, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό θα πάει και θα χυθεί μέσα στο ταψί. Και όπως είναι, το κοτόπουλό σας θέλω να το βάλετε πρώτα από την πλευρά που είναι το δέρμα του κοτόπουλου. Εδώ. Τέλεια. Η μυρωδιά είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Μην βιαστείτε να γυρίσετε το κοτόπουλο. Αφήστε την πέτσα να κάνει ωραία κρούστα, θα γυρίσει από την άλλη και για το ψήσιμο μην φοβάστε γιατί έτσι κι αλλιώς θα μπει στο φούρνο. Θα το αφήσουμε και λίγη ώρα από την άλλη πλευρά και μετά το βάζουμε στο ταψί. Και το ταψί στο φούρνο. Τσακ, σβήνουμε τη φωτιά και πάμε κατευθείαν να βάλουμε το κοτόπουλό μας πάνω στις φακές. Μπορείτε να καταλάβετε πόσο τέλειο φαγάκι είναι αυτό. Πάμε να το βάλουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς. Αυτό είναι που λέμε comfort food, το τέλειο φαγάκι. Βλέπετε, έχει μείνει μέσα λίγη υγρασία, το κοτόπουλο είναι ψημένο και όπως είναι κατευθείαν θα το σερβίρετε σε ένα πιάτο. Θα πάρετε τις φακές μαζί με τα λαχανικά, εδώ. Τέλειο. Και στη συνέχεια, μου τρέχουν τα σάλια, πάρετε κοτοπουλάκι, εδώ. Και όπως είναι, μπορεί να το κόψετε σε 3-4 κομμάτια. Θα είναι ωραίο, μέσα ψημένο βλέπετε, λευκό, ζουμερό. Τέλεια. Και όπως είναι, βάλτε το στο πιάτο. Τέλειο. Εύκολο, γρήγορο φαγητό. Νόστιμο. Λοιπόν, εδώ επειδή μου αρέσει να το δροσίζω λίγο, θα βάλω μία κουταλιά φρέσκο τυρί κρέμα. Θα πάρω λοιπόν ένα κουτάλι και την ώρα που θα το τρώτε θα έχετε και μία πάρα πολύ ωραία δροσιά από το φρέσκο τυρί κρέμα. Θα το ανοίξετε. Και θα πάρετε μία γεμάτη κουταλιά να τη βάλετε εδώ πέρα. Φρέσκο τυρί κρέμα και θέλω να βάλετε και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Για να δοκιμάσω λίγο. Το τέλειο φαγητό. Αυτό να ξέρετε ακόμα και την άνοιξη μπορείτε να το φάτε. Να αφήσετε λίγο να κρυώσουν οι φακές και είναι τέλειο. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, κάντε subscribe στο κανάλι μου, Αλέξανδρος Παπανδρέου, για να βλέπετε ωραίες συνταγές, food walks, ωραίες ιστορίες από διάφορα μέρη που ταξιδεύω στην Ελλάδα και φυσικά μην ξεχάσετε επίσης
alexosmapanδρέου.gr, το site, για να βλέπετε πολλές συνταγές και φυσικά τα σεμινάρια που κάνουμε εδώ σε αυτό το χώρο, στο Alexos Papandreou Winning Studio. Λοιπόν, άλλη μια συνταγή έφτασε στο τέλος της. Γεια σας!